Θα πάμε στο Αριστοτέλειον, είναι μαζί μας ο Σωκράτης Αρής, να δούμε λίγο πληροφορίες και να μάθουμε κιόλας για μια εκδήλωση που ετοιμάζουν για αύριο από το Αριστοτέλειον σε σχέση ακριβώς με αυτό, με πολύ υπεύθυνη όμως ενημέρωση. Κύριε Σαρή, γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό έγινε και πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Φαίνεται ότι ναι. Καθιερώνεται από εσάς. Μιλήστε μου λίγο τώρα. Ναι. Εδώ τα τελευταία 7-8 χρόνια τώρα. Ναι. Συνεχώς. Μιλήστε μου λίγο για όλο αυτό τώρα. Τι σκοπεύετε, τι θέλετε, πόσο βοηθάει, αλλά και τι ακριβώς είναι η αυριανή εκδήλωση. Να πούμε πρώτα ότι είναι αύριο η εκδήλωση στο ξενοδοχείο Τσάμιες, 6 ώρα το απόγευμα. Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους υποψηφίους τώρα. Για μια θέση στο Πανεπιστήμιο, στα ΑΕΚ και στα ΤΕΙ, και θα γίνει αναλυτική παρουσίαση όλων των τμήματων ΑΕΚ και ΤΕΙ από τον κύριο Σπύρο Μιχαλούλη, που η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένας από τους τρεις καλύτερους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα. Mm-hmm. Απλά τώρα είναι μια δύσκολη εποχή και τα παιδιά θα βρεθούν ανάμεσα σε πάρα πολλές πληροφορίες, ότι πάρα πολλοί που δεν είναι και ειδικοί στον χώρο. Και μπορώ να πω ότι ούτε εμείς οι καθηγητές είμαστε ειδικοί. Θα αρχίσουν να τους δίνουν διάφορες συμβουλές. Βάλει αυτή τη σχολή, βάλει εκείνη, βάλει την άλλη κτλ. Εγώ θα έλεγα να μην ακούνε, να βρουν οποιονδήποτε σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και να κάνουν μια καλή συζήτηση μαζί του. Ή να έρθουν σε εμάς αύριο να δουν κάποια πράγματα. Καταρχήν, το να έρθουν σε εσάς, να το πούμε, γιατί εντάξει, να ξεκινούμε και από αυτά. Είναι βασικά, δεν έχετε κάποια είσοδο. Είναι ελεύθερη η πρόσβαση των παιδιών για να έρθουν να το παρακολουθήσουν. Τώρα, γιατί δίνουμε τόση μεγάλη βαρύτητα, κύριε Σαρή? Να σας πω γιατί. Ναι. Υπάρχουν δύο μεγάλα προβλήματα. Τα πιο πολλά παιδιά δεν έχουν διαβάσει το πρόγραμμα μαθημάτων της σχολής που θέλουν να επιλέξουν. Δεν ξέρουν δηλαδή ποια μαθήματα θα έχει εκεί μέσα. Ναι. Και ενδέχεται να είναι μαθήματα που δεν τους ταιριάζουν. Γι' αυτό και ένα μεγάλο ποσοστό πρωτοετών φοιτητών γκρινιάζει, να το πω έτσι, με τη σχολή που έχει δηλώσει και ήδη έχει περάσει, όταν μπει μέσα στο πανεπιστήμιο και δει ότι αυτά τα μαθήματα δεν ταιριάζουν. Ναι, ναι. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Είναι κρίμα δηλαδή τώρα κάποιος να μην ενημερωθεί για το τι γίνεται με το πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος. Αύριο θα δοθεί αυτή η δυνατότητα που θα ακούσουν αναλυτικά για το κάθε τμήμα. Δηλαδή, λέμε ότι πολλές φορές μπορεί να γίνει μια λάθος επιλογή, η οποία να είναι και μεγάλη σημασία, να μην πω καθοριστική, αλλά μεγάλη σημασία για τα παιδιά. Άρα θέλει προσοχή όλο αυτό. Και να την άξει και τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα και μετά να αρχίσει η γκρίνια και να ουσιαστικά ένα παιδί να χάσει το πρώτο έτος, να αλλάξει πόλη, να τρέχει να ξαναδίνει Πανελλήνιες ή να κάνει τα χαρτιά του. Είναι μπελάς, ναι, ναι. Γι' αυτό θέλει ψυχραιμία βέβαια και καλή ενημέρωση. Πάντως λέτε ότι πρέπει γενικά να υπάρχει ένας σύμβουλος, δηλαδή να το συζητήσουν. Δεν μπορεί από μόνος του να επιλέξει και να κάνει εγώ θέλω αυτό, εκείνο και τ' άλλο και τελειώσαμε. Δεν είναι τόσο απλά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ξεγελάνε και οι τίτλοι μερικές φορές. Ας πούμε, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, λέμε, ας πούμε, στρατιωτική νομική. Πολλοί νομίζουν ότι θα είναι δικαστές και θα είναι στα στρατοδικεία. Καμία σχέση δεν έχει. Δεν έχει να κάνει με κάτι τέτοιο. Δηλαδή, και αυτό είναι βασικό τώρα. Λέτε ότι ο τίτλος μπορεί όχι μόνο να μπερδέψει, να παραπλανήσει, να μην έχει καμία σχέση με αυτό που φαντάζεται κάποιος. Ναι, ναι. Να σας πω και παράδειγμα. Ας πούμε, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, το τμήμα. Ναι. Το οποίο ο τίτλος δεν λέει τίποτα, αλλά βγάζει δασκάλους ειδικής αγωγής. Υπάρχει ένα αντίστοιχο τμήμα, αντίστροφο τίτλο στην Κόρυθο, που λέγεται Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και από εκεί δεν βγαίνει δάσκαλος ειδικής αγωγής, ενώ μοιάζουν τόσο πολύ. Στον τίτλο. Ναι. Και μάλιστα από το τμήμα της Κορίθου δεν βγαίνει τίποτα. Τίποτα τώρα ξέρω, είναι λίγο βαριά λέξη, αλλά ουσιαστικά δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν μπορείς να εργαστείς κάπου. Και μπορεί να έχει τη λαθασμένη εντύπωση ένα παιδί ότι τώρα θα πάω στο τμήμα της Κορίθου και θα γίνω δάσκαλος ειδικής αγωγής. Δεν είναι έτσι. Γλώσσας φιλολογίας παρευξήνιων χωρών. Δεν βγαίνει φιλόλογος. Βγαίνει παρευξενιολόγος. Να ορίστε λοιπόν. Ναι, όσο το συζητάμε, τόσο καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πια ότι πρέπει απλώς να δώσουμε βαρύτητα. Όχι μόνο βαρύτητα, είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι τεράστιο θέμα. Δεν... Να σας πω τώρα, μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές που υπάρχει εμπειρία, τις κάνετε πολλά χρόνια, οι απαντήσεις φαντάζομαι είναι υπεύθυνες. Γίνεται διάλογος. Δηλαδή τώρα θα έρθουν πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Υπάρχει ο χρόνος να συζητήσουν, να βάλουν απορίες. Να... Ναι, ναι, βέβαια. Ταυτόχρονα με την παρουσίαση των σχολών, ο κύριος Μιχαλούλης δίνει το λόγο και στα παιδιά, γίνονται ερωτήσεις.
γίνεται ένας διάλογος και κατασταλάσσονται όλοι σε ένα συμπέρασμα. Mm-hmm. Χρειάζεται τώρα, γιατί μέχρι 14 Ιουλίου είναι και τα μηχανογραφικά που πρέπει να κατατεθούν και δεν είναι αστεία υπόθεση, πρέπει να υπάρχει υπευθυνότητα. Ναι, υπάρχει υπευθυνότητα. Α, είπατε ημερομηνία, τα μηχανογραφικά μέχρι πότε είναι? Μέχρι 14 Ιουλίου. Έχει ανοίξει ήδη το σύστημα και μπορούν τα παιδιά να δηλώνουν κάποια πράγματα. Ήδη. Ναι. Καλά θα είναι να μην περιμένουν τους βαθμούς. Γιατί οι βαθμοί επηρεάζουν τις επιλογές. Δεν πρέπει. Οι βαθμοί είναι αυτό που ακούσαμε χθες προχθές, ότι βγαίνουν 30 του μηνός. Ναι, ναι. Ιουνίου. Ναι. Ήδη θα είναι καλά, τώρα που δεν έχουν βαθμούς και είναι ανεπηρεάστοι, να αρχίσουν να κάνουν ένα πρόχειρο μηχανογραφικό και να δηλώνουν με βάση έναν κανόνα. Τι θέλω. Όχι τι μου λένε, τι θέλω. Όχι τι μου λένε, μάλιστα. Όχι τι μου λένε, όχι τι είναι υψηλότερο σε μόρια. Μερικοί μπερδεύονται, ξεκινάνε, ας πούμε, και βάζουν. Ποια σχολή είχε 19.000 μόρια, αυτή θα τη βάλω πρώτη. Αυτή που έχει 15.000 μόρια θα τη βάλω πιο κάτω. Δεν είναι έτσι, φέτος μπορεί να αντιστραφεί. Εγώ ξεκινάω και λέω, ας πούμε, πρώτον, τι θέλω να γίνω, δικηγόρος. Νούμερο ένα, τελείωσε. Μα η βαθμή μου ίσως να μην είναι καλή. Δεν έχει σημασία, θα το βάλω. Πρέπει να το βάλω. Γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος. Γιατί να είναι σύμφωνα όλα με τις περσινές βάσεις και να μην είναι με τις βάσεις του 2005. Ανεξάρτητη είναι κάθε χρονιά. Οπότε πρέπει να αποφασίσω μία σειρά. Εγώ τι θέλω. Εκεί βοηθάει ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις και μετά να βάλω σε σειρά επάνω στο μηχανογραφικό. Γράφει σειρά προτίμησης. Δεν γράφει σειρά μοριών. Σειρά προτίμησης, βέβαια. Ναι, ναι, ο τίτλος ο ίδιος. Ναι, 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 ναι. Σειρά προτίμησης. Τι θέλεις πρώτο, τι θέλεις δεύτερο, τι θέλεις τρίτο. Επίσης, δεν υπάρχουν καλές ή κακές σχολές. Όλες οι σχολές είναι ουδέτερες. Εγώ θα την κάνω τη σχολή καλή ή κακή. Εγώ θα καθορίσω το μέλλον μου ανάλογα το πόσο διάθεση έχω, το πόσο συνειδητοποιημένος είμαι και θα βγω από μια σχολή. Εάν έχω όρεξη να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο, για μένα μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή σχολή. Για κάποιον άλλον μπορεί να μην είναι. Μπορεί να μπουν τρία διαφορετικά άτομα στην ιατρική. Ο ένας δεν είναι κακός γιατρός και ο άλλος θα γίνει καλός γιατρός. Συνήθως από την εμπειρία σας, οι γονείς, δεν ξέρω, και γονείς έρχονται νομίζω έτσι, γιατί μπορεί να συνοδεύουν τα παιδιά τους στην εκδήλωση αυτή που φτιάχνετε. Το θέλουμε. Το θέλουμε. Ναι, ναι. Οι γονείς τέλος πάντων ή τα παιδιά, πού επικεντρώνονται, τι είναι αυτό που βλέπετε να τους απασχολεί παραπάνω? Είναι αυτό που κουβεντιάζουμε τόση ώρα, δηλαδή η επιλογή ή κάτι άλλο? Όχι, οι περισσότεροι επικεντρώνονται, θέλω να περάσω στη Θεσσαλονίκη. Α, θέλω να περάσω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και οπότε έχουμε, ας πούμε, νομική Θεσσαλονίκη, φιλολογία Θεσσαλονίκη, ιστορικό-αρχαιολογικό Θεσσαλονίκη, νοσηλευτική Θεσσαλονίκη. Αρκεί να είναι Θεσσαλονίκη. Όλο αυτό, κύριε Σαρή, έχει να κάνει και η μετακίνηση, η επαφή, η απόσταση, το οικονομικό? Μάλλον. Κοιτάξτε, εγώ σας λέω για τα περισσότερα παιδιά ότι πάνε λίγο με την πόλη. Το βλέπω αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το βλέπω. Φυσικά υπάρχουν και τα παιδιά που πάνε και με το οικονομικό, που πηγαίνουν και δηλώνουν τις σχολές με βάση και το τι θέλουν. Έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, ότι υπάρχει μια μεγάλη προτίμηση με τη Θεσσαλονίκη και είναι καλά να είμαι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Ναι, όλο αυτό πόσο. Ναι, είναι κακό, καλό. Δηλαδή, λέτε να μην βάζουμε μόνο αυτό η Θεσσαλονίκη. Όχι. Υπάρχουν και άλλα που ενδεχομένως μπορεί να είναι και πολύ καλύτερα από ό,τι φαντάζονται. Μα ναι, τώρα τυχαία παραδείγματα. Ας πούμε, θα μπορούσε να έχει περάσει. Π.χ. τυχαία το λέω έτσι. Ιστορία της αρχαιολογίας Ιωνίνων. Mm-hmm. Και τελικά πέρασε νοσηλευτική Θεσσαλονίκη. Δεν λέω ότι κάποιο είναι καλύτερο από το άλλο, αλλά ενδέχεται κάποιο, ας πούμε, για να είναι στη Θεσσαλονίκη να φτάσει, ας πούμε, να δηλώσει την νοσηλευτική. Κάτι που το οποίο δεν του ταιριάζει. Δεν και ενδεχομένως θα του τέριαζε το ιστορικό αρχαιολογικό Ιωαννίνων, άσχετα ποιο είναι καλύτερο, δεν μας ενδιαφέρει. Θα του τέριαζε το ιστορικό αρχαιολογικό Ιωαννίνων και δεν το έβαλε όμως, γιατί ήθελε να είναι στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν λέτε ότι ένα από τα πρώτα ζητήματα που πάντοτε βλέπετε να απασχολούν τα παιδιά είναι η πόλη, κυρίως όλοι θέλουν τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ναι, ναι, υπάρχουν... δεν το βλέπουμε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Υπάρχουν άλλα έτσι ζητήματα που ίσως πιο επικαιροποιημένα τα αντιμετωπίζουν π.χ. φέτος και όχι πέρσι ή κάτι άλλο? Να το πούμε τώρα, αν και αύριο, 6 ώρα είπα την εκδήλωση. 6 ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Τσάμις. Στο ξενοδοχείο Τσάμις. Εκεί λοιπόν θα ξεδιπλωθούν, φαντάζομαι, τα πιο πολλά. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που θεωρείτε σημαντικά να τα κουβεντιάσουμε τώρα? Όχι, όχι, δεν είναι σημαντικό. Απλά θα ήθελα να σας πω κάτι ακόμα με την προηγούμενη λογική. Ναι, ναι. Θα σας πούμε παράδειγμα ακόμα. Υπάρχει μια καταπληκτική σχολή στην Αθήνα που λέγεται εργοθεραπείας. Mm-hmm. Είναι καταπληκτική. Εδώ πριν 2 χρόνια υπήρχαν άτομα επιτυχώντες, οι οποίοι στην Αθήνα για παράδειγμα, οι οποίοι είχαν τα μόρια της ιατρικής και τελικά δεν δηλώσαν ιατρική και δηλώσαν εργοθεραπεία. Τι είναι το πρόβλημα? Αυτή τη σχολή βγάζει περίπου 100 άτομα τον χρόνο. Είναι μόνο στην Αθήνα
και είναι ΤΕΙ. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα για εμάς εδώ. Ότι είναι στην Αθήνα και είναι ΤΕΙ. Ένας γονιός που θα ακούσει ότι το παιδί του θα πρέπει να πάει στην Αθήνα, πρώτον, δεν θα τον αφήσει να το δηλώσει. Ενώ είναι μια καταπληκτική σχολή. Όλοι εργάζονται. Είναι περιζήτητοι. Βγαίνουν μόνο 100. Βγαίνουν μόνο 100, μάλιστα. Το χρόνο, ναι. 100-110, εντάξει τώρα. Λοιπόν, το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι ΤΕΙ. Δεν θα αφήσω εγώ το παιδί μου να πάει σε ΤΕΙ στην Αθήνα. Έχουμε αυτό το φαινόμενο. Ναι, θέλουμε κάτι άλλο, θέλουμε κάτι πιο υψηλό εμείς. Ναι. Όχι, δεν είναι. Ενώ είναι διαμάντι. Είναι διαμάντι, λέτε εσύ. Καμιά φορά ακούω κι άλλα όμως. Δηλαδή, τώρα μπορεί να είναι και λίγο έτσι κουτσομπολίστικο, αλλά γι' αυτό λέω να μην εμπλέκονται πάρα πολύ. Ας αφήσουμε τα παιδιά, γιατί όλη αυτή η ιστορία, τι θα πω στην θιά, στον θιό, πού πέρασε, πού πήγε, και εμείς να δείξουμε και το εφετζηλίκι λίγο. Αυτά είναι πράγματα που δυστυχώς τα έχουμε δει να γίνονται και επηρεάζουν και ανθρώπους και καταστάσεις. Ναι, αυτό αυτά που λέτε τώρα, ας πούμε, είναι αυτό που λέει όλη η οικογένεια. Περάσαμε ιατρική. Α, βέβαια. Και το λένε με αυτό. Ναι. Περνάνε όλοι μαζί. Όλοι μαζί περνάνε, ναι. να σας πω λίγο. Όλο αυτό, ας πούμε, τώρα, είπατε τώρα βέβαια για αυτή την σχολή. Το θέμα αποκατάστασης, τα παιδιά το βλέπουν, δηλαδή λένε τι θα γίνω εγώ σε 4 χρόνια μόλις τελειώσω ή σε 8 ας πούμε ή 9 ή 10 ή αν πάμε για γιατροί θα βγούμε στα 40 μας, να πάμε πού. Το συζητάνε το θέμα αποκατάστασης. Το συζητάνε, όλα τα παιδιά το συζητάνε. Όλα. Απλά κάποια παιδιά είναι επηρεασμένα αρνητικά ότι εντάξει μωρέ και να τελειώσω τι θα γίνει. Που δεν ισχύει αυτό. Και να τελειώσω, δηλαδή εννοεί θα πάρω το πτυχίο μου και θα είμαι άνεργος. Το θεωρεί δεδομένο. Ναι, και μετά δεν θα γίνει τίποτα. Εντάξει, ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση ως χώρα, ναι, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά, δεν μπορούμε να το παρατήσουμε. Πάντα όποιος ψάχνει και όποιος θέλει να βρει άκρη, θα βρει άκρη στο τέλος. Ρωτάει, ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Αν το ψάχνεις και το κυνηγάς σε οτιδήποτε ίσως. Ναι, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε απελπισμένοι τώρα κάποιοι. Ρωτάει εδώ ένας φίλος και έχει τώρα δίκιο, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα μαγικά που καμιά φορά λες. Λέει το εξής: εάν αύριο ρωτήσει, εγώ θέλω να πάω εκεί που θα μου προτείνετε, αλλά με το που τελειώσω θέλω μισθό, αποκατάσταση. Του το λέτε αυτό, υπάρχει δηλαδή. Ποιος είναι, στρατός είναι, αστυνομία είναι, δημόσιο υπάλληλος. Ναι, βέβαια, ναι. Υπάρχει. Που με το που τελειώσει μπορεί να έχει αποκατάσταση άμεση. Βέβαια, απλά πάντα ο κανόνας είναι διπλός. Να έχει δυνατότητα στην αγορά εργασίας, έτσι, να είναι δυνατό τμήμα και ταυτόχρονα να σου ταιριάζει. Εδώ υπάρχουν και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία βρίσκουν, ανακαλύπτουν αν κάτι σου ταιριάζει ή όχι. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει κάτι έτσι και να βρούμε αν είναι σύμφωνα τα ενδιαφέροντα του παιδιού με βάση αυτό το τμήμα, με βάση αυτή τη σχολή. Οι ανησυχίες τώρα και γονέων αλλά και παιδιών είναι όντως αυτό το πράγμα, η αποκατάσταση. Σήμερα, και βέβαια τώρα να πούμε ότι ενώ πριν πολλά χρόνια, κύριε Σαρή, κανείς δεν μιλούσε για το δημόσιο, σήμερα το 90% ίσως κοιτάει αυτό. Και δεν θα πρέπει, αλλά τέλος πάντων είναι λίγο της εποχής. Υπάρχουν σήμερα τέτοιες δυνατότητες, δηλαδή με το που τελειώσει ένα παιδί, να πούμε ότι άμεσα τον προσλαμβάνει το κράτος κάπου. Τώρα το λέω γιατί, αν είναι δάσκαλος και έχει αναμονή, ας πούμε, λέω εγώ δεν ξέρω, 10 χρόνια, δεν μιλάμε για αποκατάσταση. Λέω, υπάρχουν τέτοια πράγματα που μπορείς να τα εντοπίσεις. Βέβαια, ναι, και η εργοθεραπεία είναι μέσα σε αυτά. Γιατί είναι και η εργοθεραπεία που είπατε. Ναι, έχει και τον δημόσιο, έχει και τον ιδιωτικό τομέα, είναι ο στρατός, είναι η αστυνομία, είναι η πυροσβεστική που έχει μπει. Τώρα, από πέρσι ξεκίνησε η πυροσβεστική να μπαίνει στις Πανελλήνιες, οπότε πολλά παιδιά μπορούν να περάσουν και πυροσβεστική. Έχει και άλλες σχολές. Έχει σχολές, ναι. Ναι, μάλιστα, ωραία. Φαντάζομαι ότι όλα τα υπόλοιπα και πολύ πιο εξειδικευμένα και τα ερωτήματα αλλά και οι υπεύθυνες οι απαντήσεις, αύριο στην εκδήλωσή σας, θυμίστε μου λίγο ποιοι συμμετέχουν, ποιοι κάνουν τις εισηγήσεις. Είναι ο κύριος Σπύρος Μιχαλούλης από την εταιρεία Orientum. Και όπως είπαμε, 6 ώρα το απόγευμα. 6 ώρα το απόγευμα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Αποχαιρετάμε τον Σωκράτη Σαρή. Νομίζω σε πρώτη φάση, από το Αριστοτέλειον είναι η εκδήλωση που θα γίνει αύριο. Σε πρώτη φάση πήρατε έτσι μια γεύση για όλο αυτό που ναι. Τελικά δεν είναι έτσι το περνάμε, απλά συμπληρώνουμε. Θέλει πολύ καλή προετοιμασία και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σε πρώτη φάση να έχετε απαντήσεις αύριο. 6 ώρα στο ξενοδοχείο Τσάμις.